και οι ξεναγοί της Κέρκυρας συμμετείχαν στην πανελλαδική απεργία που διεξήχθη ως αντίδραση στο προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο εισήχθη στη Βουλή εν μέσω θέρους και το οποίο περιορίζει τον ρόλο του ξεναγού σε κλειστούς και περίκλειστους χώρους, ονομάζοντας εξυγχρονισμό τα νέα μέτρα και δίχως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τελικά να έχει λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις των ξεναγών. Οι ξεναγοί της Κέρκυρας συγκεντρώθηκαν στην πύλη του Παλαιού Φρουρίου, κρατώντας πλακάτ και πανό διαμαρτυρίας, ενώ στη συνέχεια κινήθηκαν πεζοί προς το ληστόν, γνωστοποιώντας το κοινό τα αιτήματά τους. Να σημειωθεί ότι στο πλευρό των διαμαρτυρόμενων ξεναγών βρέθηκαν ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και το Εργατικό Κέντρο της Κέρκυρας. Οι κρουαριές που έχουν φτάσει σήμερα στην Κέρκυρα έχουν ακυρώσει τις εκδρομές. Οι πελάτες, όπως μάθαμε τώρα στο λιμάνι κάτω από το MSC, ισπανόφωνοι, ήταν ενήμεροι που απεργούν οι ξεναγοί της Κέρκυρας, της Ελλάδας και της Κέρκυρας, ώστε δεν θα γίνουν εκδρομές, ούτε με συνοδείες. Απλώς έχουν shuttle να τους φέρουν στην πόλη και πίσω. Και το άλλο καράβι που άραξε σήμερα, ακυρώσαν τις εκδρομές και ο πράκτορας που τους έχει... Μας έστειλε το μήνυμα που μας υποστηρίζει και τα αιτήματά μας. Γιατί ουσιαστικά η κατάργηση του ξεναγού από την διαδρομική ξενάγηση μειώνει το επίπεδο του τουριστικού προϊόντος. Γιατί η κύρια μας δουλειά είναι πάντα στο λεωφορείο και βέβαια στους αρχιλικούς χώρους. Αλλά μέχρι που φτάνω εγώ στο Αχίλιο, θα έχω κάνει μία ώρα ξενάγηση. Θα έχω παρουσιάσει τον τόπο μου, τη χώρα μου, θα έχω απαντήσει ερωτήσεις. Δεν φτάνει να πάει ένας ξεναγός να πάει στο Αχίλιο και λέει αυτό είναι αυτό, αυτό είναι αυτό, αυτό είναι αυτό. Είναι, η δουλειά μας είναι διαδρομική μέσα στο λεωφορείο. Και στα μνημεία βεβαίως και στα μουσεία, αλλά είναι κυρίως στα διαδρομικά. Είμαστε εδώ εκ μέρους των ΡΑΟΚΤΑ και των όλων των συναδέλφων τουριστικών πρακτόρων της Κέρκυρας να συμπαρασταθούμε στους συνεργάτες μας, τους ξεναγούς, οι οποίοι έχουν δίκαια αιτήματα απέναντι στο καινούριο νομοσχέδιο που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση. Οι ξεναγοί είναι αυτοί οι οποίοι περνάνε το μήνυμα της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας, σε όλους τους επισκέπτες. Και έτσι νομίζω πρέπει να μείνει, αν θέλουμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό, και όχι αυξανόμενα νούμερα. Ένας αγώνας ο οποίος έχει διπλή διάσταση. Αφενός τα επαγγελματικά δικαιώματα των ξεναγών θίγονται και υπονομεύονται. Αφετέρου και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες μας υποβαθμίζονται με το νομοσχέδιο αυτό. Αυτά έπρεπε να είναι συνδεδεόμενα, δηλαδή τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, οι ποιοτικά παρεχόμενες υπηρεσίες συνδυασμένες και με την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και με τη λειτουργία τους. Δυστυχώς τέτοια λογική δεν υπάρχει, είναι κόβε, ράβε όπως ακριβώς την κυβέρνηση ευνοεί και μία κάστα επιχειρηματικών ομήλων οι οποίοι ευνοούνται από αυτά τα νομοσχέδια και μάλιστα πολλές φορές και φωτογραφικά.